θα μπορούσαμε όμως να πούμε για το άλογο, τον ύφο ή αλλιώς το άτι, όπως μας είναι γνωστό. Αρχικά το όνομά του προήλθε από τη λέξη άλογος, που δεν έχει δηλαδή λογική. Ωστόσο, τα άλογα είναι πολύ πιο έξυπνα από ό,τι φαίνεται, καθώς μπορούν να καταλάβουν ανα πάσα στιγμή πώς αισθανόμαστε που είμαστε κοντά τους και να αντιδράσουν ανάλογα. Πρόκειται για τον τεράστιο, δυνατό, πανέμορφο και πιο αγαπημένο σύντροφο και φίλο του ανθρώπου. Η προσφορά του υπήρξε πολύ σημαντική. Παρακαλείται ο πρόεδρος του ΚΕΔΑΜ να έρθει στο βήμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκεται στον χώρο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αναβάτες οι οποίοι έλαβαν μέρος στα Δερμίδια, μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται από το Σύλλογο Φίλων Άπλους ΥΠΟΥ σε συνεργασία με την ΚΕΔΑΜ εδώ και 15 χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή η οποία έδωσε όλο τους το είναι έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί και να επιτύχει η εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα να σας πω ότι εκ μέρους του Δήμου Άργους Μυκηνών και της ΚΕΔΑΜ η εκδήλωση αυτή θα συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια ακόμα και επίσης θα ήθελα σε όλους να ευχηθώ να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά και ιδιαίτερα οι μικροί μας φίλοι οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν κατακλείσει το χώρο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείτε ο κύριος Χρυσάντης Αστάθειος, πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου, να περάσει το βήμα. Ευχαριστώ. Η Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου καλωσορίζει σήμερα τους επισκέπτες των 15ων Διομήδιων Άργους. Εύχομαι να περάσετε καλά και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ για να ξαναδούμε πάλι τα 16ª Διομήδια. Ο κύριος Φλαβέλλας Ευάγγελος, πρόεδρος Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργους, να περάσει. Ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Δήμο Άργους Μυκηνών, στο πανέμορφο Κεφαλάρι. Αυτό που καταρχάς να σας πω, να δώσω χαιρετή στην εκδήλωση και ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο Δημήτρης ο Καμπόσος, ο οποίος λόγω μιας ανηλυμένης υποχρέωσης δεν βρίσκεται σήμερα εδώ κοντά μας. Πραγματικά χαίρομαι πολύ που βλέπω όλη αυτή τη χαρά, τη διασκέδαση στα πρόσωπα μικρών και μεγάλων σήμερα. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση η οποία θα συνεχιστεί και εμείς από το νομικό πρόσωπο κοινωνικής μέρημνας και αθλητισμού θα είμαστε συνδιοργανωτές του χρόνου προκειμένου να γίνει ακόμα καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα και για τον κύριο Δανόπουλο εδώ από το Σύλλογο και από τους συνδιοργανωτές και πραγματικά σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Τώρα η Αργολίδα έχει το δικό της κανάλι, Αργοναυπλία TV.